Θέλουμε να τοποθετηθούμε όπως πάντα, χωρίς θεατρινισμούς, θα έλεγα. Λοιπόν, πρώτον, τα πολιτικά ζητήματα λύνονται πολιτικά και όχι με διαδικαστικά κόλπα που κάνει και η Νέα Δημοκρατία, που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κόρον όταν ήταν αντιπολίτευση, και οι υπόλοιποι. Κάθε φορά αντισυνταγματικότητα, πώς έγινε το ένα, πώς. Εδώ πρόκειται για ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτημα και ο καθένας θα τοποθετηθεί πολιτικά. Και θα ξεκινήσω από αυτό. Βρείτε τα με τους φίλους σας τους νατοϊκούς. Όλοι δεν είστε με τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους? Αυτοί δεν σας βάλανε κάτω για να τα κάνετε? Βρείτε τα με αυτούς λοιπόν και πέστε στον ελληνικό λαό ότι εκτελούμε τις εντολές του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ. Πέρα από τα υπόλοιπα και τις διαφωνίες. Τις διαφωνίες μπορούμε να τις συζητήσουμε. Εκεί λοιπόν να τα πείτε, γιατί εκεί δεν μιλάει κανένας. Κιχ δεν μιλάει. Ότι το δεύτερο άρθρο είναι αυτό που σας υποχρεώνει κλπ. Έπειτα θα τα πούμε στην ολομέλεια τα υπόλοιπα. Υπάρχουν στοιχεία για αυτά. Για να τα πούμε, να ξέρει και ο ελληνικός λαός ποιον υπηρετείτε και τι κάνετε και πού είναι οι διαφωνίες. Δεύτερο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να ξαναπούμε τη θέση του ΚΚΕ για το θέμα των ανεξαρτήτων βουλευτών. Για μας, όποιος βουλευτής διαφωνεί με το κόμμα που εκλέχτηκε, παραιτείται και πάει στο λαό στις επόμενες εκλογές για να ξαναβγεί και έρχεται ο επόμενος. Όλα αυτά τα ανεξάρτητη και όλα τα που διευκολύνουν τα διάφορα παζάρια, συναλλαγές, πολιτικώς εννοώ, γιατί δεν ξέρω από τις άλλες αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, όλα αυτά είναι μια μεγάλη υποκρισία του ίδιου του συστήματος. Και εμείς το εφαρμόσαμε πάντα και κανένα από τα κόμματα τα αστικά μες στη Βουλή το έχει εφαρμόσει. Και δέχτηκε βουλευτές που έφυγαν από άλλα κόμματα και ανέχεται όλο αυτό όλη αυτή την ιστορία των δίθεν ανεξάρτητων. Δεν θέλω να πάρω θέση στα διαδικαστικά, είναι καθαρό. Δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα ανεξάρτητη. Είναι. Έχουν πρόγραμμα, έχουν κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν οι ερμηνείες είναι διάφορες. Και κατά τη γνώμη μας, έχει δευτερεύουσα σημασία τι θα αποφασίσει η Επιτροπή. Όταν καταθέτουμε νομοσχέδιο, εμείς απορρίπτεται αυτή η Επιτροπή. Και όμως έρχεται πάντα. Ποτέ δεν έχει γίνει δεκτό από το 1974 μέχρι σήμερα. Έστω και δύο παράγραφοι να είναι. Αυτό πολιτικό είναι. Μετά τι γίνεται, πάει στην Ολομέλεια. Και φυσικά η Ολομέλεια ως συνήθως καταψηφίζει. Είτε είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως εκεί θα κρυθούν. Τρίτο θέμα. Να κληθεί ο κύριος Κουντζιάς για να δώσει ευκρινήσεις. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά δεν συμφωνούμε με αυτό. Γιατί δεν είναι θέμα Κουντζιά η συμφωνία. Η συμφωνία την υπέγραψε και την απερασπίζεται η κυβέρνηση. Πριν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, σήμερα ΣΥΡΙΖΑ με κάποιους άλλους. Άρα η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Και του Πρωθυπουργού και όλου του Υπουργικού Συμβουλίου και φυσικά και των βουλευτών που θα την υποστηρίξουν. Δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μας. Όπως πάντα, και επανέρχομαι, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια κρίσιμα νομοσχέδια έβαζαν στο σημάδι τον Υπουργό. Πάντα. Εμείς λέμε ότι είναι ευθύνες κυβέρνησης και όχι Υπουργού. Γιατί αλλάζει ο Υπουργός, έρχεται καινούριο και ξαναφέρνει πάλι το ίδιο και αυτό γίνεται, ιστορικά. Το θέμα της τροποποίησης του συντάγματος νομίζω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα. Αν υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, να έρθει, αν και είναι δευτερεύοντα θέματα. Σας λέω λοιπόν, μαζευτείτε όλοι οι νατοϊκοί και οι αμερικανοτραφείς, όπως λέει και η έκθεση των Αμερικάνων, που λέει να προωθήσουμε ηγέτες φιλικούς. Βρείτε τα, κάντε διαπραγμάτευση με τον ΝΑΤΟ και ελάτε τα να μας τα ξαναπείτε. Γιατί φωνάζετε όλοι και γι' αυτό δεν βγάζετε τσιμουδιά ότι γίνεται για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και κάτω από την επίβλεψη, οδηγία και επιβολή των Αμερικάνων.